τι μαγαζίνα αυτό, ένα σαβουλάκι είχε. Στο, στη Γιώτα. Ε, πάντο πολύ να πω. Λέω, σχόλια βάζω. Έλα. Δύσκολος αγώνας. Πολλές απουσίες για μια ακόμα φορά. Αναγκάζομαι να παίζω εγώ τερματοφύλακας. Έχουμε φοβερά προβλήματα όλη τη χρονιά. Προβλήματα τραυματισμών, προβλήματα με COVID, προβλήματα διάφορα τέλος πάντων. Το παιχνίδι ξεκίνησε καλά για εμάς. Αλλά στην αντίθετα στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε ένα γκολ. Ευτυχώς στο δεύτερο ημίχρονο, παρά πάλι ότι είχαμε τρεις αναγκαστικές αλλαγές, καταφέραμε, γυρίσαμε το μάτς και στο τέλος οι δυνάμεις μας δεν μας προδώσανε και καθαρίσαμε το παιχνίδι. Κοιτάμε τη συνέχεια, ό,τι μας βγει, ο στόχος μας είναι να μπούμε στα play-off, παρά τα πολλά προβλήματα που έχει φέτος η ομάδα. Υγεία να έχουν όλοι και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Δύσκολο το μάτς για μας, το ξέραμε. Γιατί προερθήκαμε από κάνα ένα δύσκολο μάτς και την Κυριακή που είχαμε πολύ δύσκολο μάτς. Δύσκολη και δύσκολη εβδομάδα. Γιατί έχουμε αρκετούς τραυματισμούς. Προσπαθούμε να φορμάρουμε την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά δυστυχώς οι ατυχίες δεν σταματάνε. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα η ομάδα έπαιζε για δεύτερο μάτς χωρίς τους δύο από τους βασικούς τερματοφύλακες. Γιατί είναι με COVID και δεν μπορούν να συμμετέχουν.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που τους είπα στα αποδυτήρια ήταν ότι πιστέψτε το, έχετε ψυχή. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε, το μάτς πρέπει να το πάρουμε. Αυτό συνέβη και όντως γυρίσαμε το μάτς. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, κουρασμένοι γιατί ήταν μια δύσκολη εβδομάδα και συνεχίζουμε. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς στην Ελεούσα που θα κρίνει, πιστεύω, τις ομάδες που θα συνεχίσουν για τη συνέχεια του play-off. Ευχαριστώ.